Ξέρετε ότι υπήρχε το άγχος, μην πέθανε αυτός ο βρωμόγερος που μας έχει φάει την ψυχή. Μία πέθανε ο Snow, μία δεν πέθανε ο Snow, μία γίνεται βασιλιάς ο ένας, μία γίνεται βασιλιάς ο άλλος. Θα έρθει ο χειμώνας, έρχεται ο χειμώνας, ήρθε ο χειμώνας, γαμώ το χειμώνα σου ρε. Άκου επόμενη σεζόν 19, παλιόβλακα. Τι έλεγα ρε. Α ναι, πολλοί fans εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι δεν θα τελειώσει ποτέ το Game of Thrones. Βασικά λογικό, μιας και είναι 65 χρονών κολόγερος. Ρε, πείτε μου λίγο, δεν είναι σαν τον Άγιο Βασίλη? Α, ίδιος δεν είναι. Ο Σάντα Κλάους όμως, σε συνέντευξή του, καθησύχασε τους φαν της σειράς, λέγοντας πως παρέδωσε το τέλος στους δύο παραγωγούς. Οπότε, ψόφα. Ακούστε και το άλλο. Πολλοί βλαμμένοι έδωσαν στις βλαστάρια τους τα ονόματα των ηρώων του Game of Thrones. Συγκεκριμένα, 250 νεογέννητα κουριτσάκια τα ονόμασαν Καλίση. Χιλιάδες που βαφτίστηκαν Άρια, Μπραν, Τζόφρεϊ. Ναι ρε μαλάκες, Τζόφρεϊ. Να είχα εγώ παιδί με αυτό το όνομα, θα το έπινιγα στη γούνια. Άσε που αν καταλάβαινε ποτέ ότι θα το βάφτιζα έτσι, θα αυτοκτονούσε με τον οφάλιο λόρο. Τζάμπα νευρίασα πάλι. Άλλα ονόματα ήταν και του Τίριον. Τίριον ρε. Τίριον ρε μαλάκες. Φανταστείτε, Τίριον, έλα να φας το βαΐ σου. Τίριον, γίνε για ύπνο. Τι να πω ρε μαλάκα. Μήπως θυμάστε τη σκηνή που η Δρακομάνα έφαγε την καρδιά ενός αλόγου που της έδωσε ο Μωμωά? Μα αυτή είναι, ησυχαμένη. Βασικά ακόμα και έτσι πέδαρος είναι. Κοίτα μάτια ρε φίλε. Κοίτα βλέμμα. Πάλι σε φύρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είχε φτιαχτεί από μαρμελάδα και σιρόπι ζάχαρης. Βασικά η Καλίση δεν το εκτίμησε και τόσο πολύ, μιας και ξερνοβολούσε συνέχεια. Ξέρετε ότι η γλώσσα του Ντορθάκη είναι με μια κατασκευασμένη γλώσσα, αλλά την έφτιαξε ειδικός γλωσσολόγος. Ο David Peterson. Ο David βασίστηκε στη γλώσσα των Μογγόλων. Έφτιαξε 3.000 λέξεις και κανόνες γραμματικής. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Έτσι. Να σας ρωτήσω, έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τους είδους αρχής της σειράς, για το πόσο ιδιαίτερη είναι? Μάθετε λοιπόν ότι οι δημιουργοί δεν ήθελαν απλούς βαρετούς τίτλους αρχής, αλλά κάτι επικό και ιδιαίτερο. Τι έκαναν λοιπόν? Επέλεξαν τη μηχανική του Νταβίντσι. Έδειξε τις περιοχές να παίρνουν με τη σειρά ζωή. Πώς? Με γρανάζια που κινούνται. Not bad. Λέγεται το Stark δεν είναι γέννημα της φαντασίας του Μάρτιν. Αυτά τα όμορφα πλάσματα υπήρξαν πριν 10.000 χρόνια και είχαν αρκετά δυνατό δάγκωμα. Βέβαια, τα συγκεκριμένα είναι ράτσα Northern Inuit, τα οποία είναι μεγενθυμένα κατά πολύ για να μοιάζουν στους προγόνους τους. Η Σάντσα έχει πάρει σπίτι της τη Lady. Βέβαια, το ζωντανό το ονόμασε Ζούνι. Ναι, Ζούνι. Πάμε και σε κάτι που είναι δύσκολο να πιστέψεις. Ο Τζέφρι, που πραγματικά δεν χορταίνω να το βλέπω ψόφι αυτό το κολόπεδο, που ήταν βασιλιάς και κακό ψόφο είχε, αυτός είναι ψυχούλα. Ναι ρε, είναι ψυχούλα. Κάνει φιλανθρωπίες, έχει επισκεφτεί την Αϊτή για να βοηθήσει την ανοικοδόμησή της από τους σεισμούς. Απίστευτο. Όπως και να έχει, ο Τζέφρι δήλωσε ότι μάλλον δεν θα ξανασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά με τη συγγραφή. Πραγματικά κρίμα, γιατί νομίζω ήταν ο πιο κακός χαρακτήρας και μισθητός που υπήρξε ποτέ. Τι λέτε? Για να δούμε λίγο και την παρατηρητικότητά σας. Θυμάστε τότε που κόπηκε το κεφαλάκι του πατέρα του Στάρκ και παλουκώθηκε? Δεν παλουκώθηκε μόνο του, αλλά είχε και παρέα για το κεφάλι του Μπους. Ναι, του γνωστού. Φυσικά η παραγωγή έλεγαν ότι δεν είναι πράξη απέχθειας προς τους εμποπλεκάνους. Η HBO απολογήθηκε, κατέβασαν το κεφαλάκι του μετά και συνέχισαν να μας γαμάνε την ψυχή με τον θάνατο άλλων ηρών που αγαπήσαμε. Σπαθιά. Η παραγωγή έφερε ειδικό πλουργό για να φτιάξει τα σπαθιά των Stark βασισμένα σε Αιγυπτιακά, Μογγολικά και Ευρωπαϊκά σπαθιά. Και το καλύτερο, αν νομίζετε ότι τα σπαθιά των Night Walkers είναι CGI, ένα θα σας πω. Όχι! 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 Να είναι καλά η ακριλική ρητίνη που τα έκανε έτσι. Σεξ! Όλες οι σκηνές σεξ της σειράς δεν είναι γδίσου εσύ. Γδίσου εσύ! Ρίξε κόλωση, ρίξε ποτίση, αλλά είναι μέρος της εξέλιξης της πλοκής, αποκαλύπτοντας πάρα πολλές πληροφορίες για τους ήρωες. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, τις ακούει κανείς, τις αναλαμβάνεται κανείς. Ή όλοι επικεντρωνόμαστε στο TG της Καλής. Έτσι ρε, μια πορεία ρε μαλάκης. Κάντε εγγραφή! Σάγκα!